Σε λίγες ημέρες τα δύο αωράκια θα φιλοξενήσουν μια κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο μπάσκετ. Ωστόσο, αυτό το Σαββατοκύριακο φιλοξενούν αγώνες καράτε, καράτε games συγκεκριμένα όπως έχουν ονομαστεί. Ένα πολύ σημαντικό meeting για το καράτε με τη σφραγίδα του Σατόρι. Με πολλές συμμετοχές και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πραγματοποιείται το πρώτο καράτε camp στο κλειστό δύο αωράκια στο Ηράκλειο. Το σωματείο Σατόρι επέλεξε το εφετινό καλοκαίρι να διοργανώσει καράτε games με την υποστήριξη χορηγών και τοπικών φορέων, ώστε οι αθλητές των συλλόγων να έχουν τη δυνατότητα για περισσότερους αγώνες. Πριν τη σημερινή δράση έγιναν βραβεύσεις σε ανθρώπους που είναι κοντά στον αθλητισμό, ενώ το παρόν στα δύο αωράκια έδωσαν και στελέχη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε. Ο υπεύθυνος του Σατόρι και περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής Ζαχαρίας Γιαμπιτζάκης στάθηκε στην ανάπτυξη που έχει το καράτε στο Ηράκλειο. Κάθε χρόνο είχαμε ένα παγκρίτιο κύπελο μόνο και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι τα παιδιά θέλουν περισσότερους αγώνες, καθότι είναι δύσκολο να ταξιδεύουν συνεχώς Αθήνα για να παίζουν. Και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα πρωτάθλημα και σκεφτήκαμε αυτή τη λύση. Ξεκινήσαμε φέτος το πρώτο Karate Games. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει θεσμός. Ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει διάπλατα και θα φτάσει να γίνει παγκόσμιο κάποια στιγμή. Πάντα το καράτε ήταν έτσι πολύ ενεργό άθλημα στην πόλη μας και σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Και το ευτύχημα είναι ότι όλο ένα και περισσότερα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με την πολεμική τέχνη που λέγεται καράτε. Και αυτό είναι ευχάριστο γιατί παλιότερα ήταν έτσι πολύ παρεξηγημένη η έννοια του καράτε, θεωρώντας όλοι ότι ήταν κάτι σκληρό, κάτι βίαιο. Όμως τα πράγματα σιγά σιγά με τον καιρό αλλάξανε, προσαρμοστήκανε οι κανονισμοί στα μικρά παιδιά. Η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, Μανουέλα Ποντίδα, αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο και την όθηση που δίνει η περιφέρεια στο άθλημα. Είμαστε εδώ στην Κρήτη για άλλη μια φορά, την όμορφη Κρήτη, που και τη στηρίζουμε αλλά και μας στηρίζει. Είναι ένα summer camp και all series event, το οποίο έχει ξεκινήσει σαν πανελλήνιο, αλλά η πρόθεσή μας είναι να γίνει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Και να καθιερωθεί να γίνει ετήσιο, κάθε χρόνο δηλαδή να γίνεται εδώ στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή είναι μεγάλη, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή και πολύ καλό το επίπεδο. Με τη βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου, όλα έχουν γίνει έτσι όπως έπρεπε. Αυτό είναι και αυτό που θέλει η Ομοσπονδία και αυτό που προσπαθούμε, δηλαδή να βοηθήσουμε την ανάπτυξη την περιφερειακή σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι η Κρήτη έχει πάρα πολλούς συλλόγους καράτε, αλλά είναι και πολύ ενεργοί σύλλογοι. Δηλαδή στα πανελλήνια πρωταθλήματα η συμμετοχή των κρητικών συλλόγων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα έλεγα από όλη την Ελλάδα, ας πούμε, στο 40%. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με πρακτικό σεμινάριο καράτε από τον Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή και προπονητή Κριστόφ Πινά. Μετέφερε τις γνώσεις του σε μικρούς και μεγάλους αθλητές από τα σωματεία της Κρήτης και όχι μόνο.